την προηγούμενη στιγμή της γριάς Μαράκαμικάς. Θέλω μέσα από αυτό το αφιέρωμα του χωριού να δώσω ένα ευχαριστώ σε όλο το χωριό που συμμετέχουν, στις κυρίες που είναι μέλη, σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθάνε και ωφελώς, είτε υλικά είτε ψυχικά είναι κοντά. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την ομάδα Βιωτία Σοκ για την προσπάθεια που κάνουν να αναδείξει τις ομορφιές του χωριού μας, αλλά και όλης της ευρύτερης περιοχής. Σας περιμένουμε να είστε κοντά μας και το καλοκαίρι πάλι θα σας προσκαλούμε από τώρα στην εκδήλωση αυτή που θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε ονομάζεται Ναός Κοιμήσου Θεοτόκου, γιορτάζει 15 Αυγούστου και είναι θεμελίωμα του 1902 και δεν έχουμε ακριβείς μαρτυρίες, οπότε εγκαινιάσκει πιθανόν όμως από τα χειρόγραφα των βαπτίσεων και γάμου εδώ που έχω, είναι του 1918, δηλαδή μέσα σε 16 χρόνια χτίζεται ο ναός ούτως. Αυτός ο ναός εδώ είναι πράγματι ένα θαύμα της Παναγίας μας, διότι εχτίστη με κόπο, με μεράκι και με ζήλο των κατοίκων εδώ, όχι μόνο της περιοχής μας, του Νεοχωρίου, αλλά και των γύρω χωριών. Είναι ένα ναός ο οποίος αποτελεί την κοιτίδα, πνευματική την κοιτίδα, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και των γύρω χωριών, σύμβολο πραγματικό, είναι θαύμα. Και συγκεκριμένα όταν οι εργάτες εδώ έμειναν από άμμο, είχαν σηκώσει τα μαστόρια, τα χέρια ψηλά, δυνατότητες δεν υπήρχαν ούτε οικονομικές, έτσι, ούτε και τεχνικές, αλλά υπήρχε η πίστη στον Θεό και η αγάπη για αυτό το οποίο έκαναν και έχτισαν και ότου θαύματος ένα βράδυ εκεί που ήταν απελπισμένοι οι κάτοικοι του χωριού, μία μεγάλη βροχή, σε διάρκεια κατέβασε μπροστά στο άβνιο χώρο της εκκλησιάς τόση άμμο όσο ήταν χρειάστηκε για να τελειώσει. Με θαυμαστό λοιπόν τρόπο η εκκλησία μας τελείωσε και εγκαινιάστηκε για να γίνει πραγματικά εδώ η κοιτίδα και όχι μόνο του πολιτισμού μας, γιατί κάθε εκκλησία αποτελεί την κοιτίδα, αλλά και της περιοχής μας καταφύγιο πνευματικό. Να αναλογίσει κανείς ότι πόσες ψυχές έχουν βαφτιστεί εδώ, έχουν παντρευτεί εδώ, έχουν εκκλησιαστεί εδώ και έχουν αναχωρήσει για τον άλλον κόσμο εδώ. Αφού γράζεται κανείς λοιπόν τις ψυχές αυτές όλες να είναι συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο και στο δύσκολο αγώνα το δικό μας της σημερινής εποχής. Αυτός ο ναός πραγματικά εδώ αναπαύεται κανείς, είναι ανοιχτός όποτε τον χρειαστείς. Και να είστε καλά. Τα κλειδιά υπάρχουν σε συγκεκριμένα άτομα για κάποιον ο οποίος θα είναι προσκυνητής επισκέπτης ή παρατηρητής. Βλέπουμε αν πραγματικά παρατηρήσουμε τη δομή αυτού του ναού, βλέπουμε με τι αγάπη έχει πραγματικά λεξιφτεί. Στα πλάγια βλέπουμε τα σίδερα αυτά τα οποία στέκουν εδώ στις κολόνες και βλέπετε ότι όλα μπορεί ο Θεός να τα επίησε όλα με σοφία, αλλά οι άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό ζήτησαν τη σοφία του Θεού και επίσης και εκείνη το καλύτερο. Πραγματικά θαυμαστά τα έργα του Θεού εν της Αγίας αυτού. Και ακριβώς βρισκόμαστε κάτω από τον πολυέλαιο της Εκκλησιάς μας, εδώ που τελούνται όλα τα μυστήρια κάτω από τον πολυέλαιο και η βάφτιση και ο γάμος και η κηδεία μας, γιατί ο πολυέλαιος συμβολίζει τον ουρανό,
Και τα μυστήρια τελούνται εδώ για να έχουμε το πολυέλος του Θεού. Γι' αυτό ονομάζεται και πολυέλος και όλα τελούνται κάτω από εδώ. Και εμείς αυτή τη στιγμή που αφηγούμαστε την ιστορία της Εκκλησιάς μας εδώ, βρισκόμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Ευρίσκομαι εδώ 8 χρόνια. Όταν πρώτο ήρθε εδώ, είτε ο ένας ναός, σε άλλη βέβαια κατάσταση, και άλλα το μεράκι εδώ των κατοίκων και των χωριανών και της Επιτροπής και όλων αυτών, κτίσαμε και τον ανακαινήσαμε, είχαμε το 1950 ο ναός να ανακαινιστεί, τον εβάψαμε, προσθέσαμε μάρμαρα και βλέπουμε αυτό πραγματικά το κόσμο μας, το οποίο σήμερα είμαστε όλοι περήφανοι. Και όχι μόνο εμείς, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο του Νεοχωρίου, είναι του κάθε χριστιανού Ορθόδοξου, ο οποίος πιστεύει στον Θεό. Η Εκκλησία του Θεού είναι σπίτι όλων και δεν είναι μόνο, απλώς είναι ενωριακά ο ναός μας και καμαρώνουμε γι' αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θέλω να πω, αλλά όταν κανείς έρχεται εδώ, αναπαύεται η ψυχή του και αρχίζει η επικοινωνία του με τον Άγιο Θεό κατά μόνος, ενώπιος ενωπίου, αφού γράζονται στην παρουσία της Παναγιάς μας και των Αγγέλων και ό,τι θέλει να του πει τον Θεό, του τα αποθέτει μπροστά και περιμένει απάντηση μέσω του πνευματικού ταχυδρομείου. Αυτός είναι ο ναός μας, η συντομία, έτσι, και να εύχεστε και εσείς αδελφοί μου, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το οποίο συντελείται μέσω της ιστοσελίδας στο ίντερνετ, διότι έτσι η ανακήρυξη μέσα από αυτό, έτσι, όλων αυτών των αγαθών που έχει η βιωτεία μας και οι εκκλησίες και όλα τα... Και σας εύχομαι καλή πορεία να έχετε και όλοι κάτω από τη σκέπη του Θεού να βρισκόμαστε. Η Παναγία να ευλογεί το έργο σας και ο Άγιος Θεός να σκεπάζει και να σας σκεπάζει στην οδηπορία σας, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα να κάνετε. Έτσι και πάλι σας ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε στο ναό μας και ό,τι χρειαστείτε. Πάλι εμείς εδώ είμαστε. Με αγάπη Χριστού, Πατρί Παναγιώτης. Του χωριού μας, η οποία χρονολογείται από στο 15ο ή 16ο αιώνα. Αξίζει τον κόπο να την επισκεφτούμε την εκκλησία αυτή για τις τοιχογραφίες της και για τις αγιογραφίες που βρίσκονται εδώ. Επί Τουρκοκρατίας είχαν περάσει οι Τούρκοι εδώ, είχαν επιβιώσει τις εικόνες μας με τα σπαθιά και προσπαθούσαν να βγάλουν τα μάτια των Αγίων. Η εκκλησία αυτή βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, και δίπλα ακριβώς από την εκκλησία εδώ χτίστηκε ο νέος ναός το
το 1902, της Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Τέλος να αναφέρω ότι το εκκλησάκι, το ιστορικό αυτό εκκλησάκι, λειτουργήσε επί τουρκοκρατίας σαν κρυφό σκοτό και σαν καταφύγιο για τους χωριανούς μας για να προστατευτούν από τους Τούρκους. Thank you.
τις ασφαλοθωρίες μέσα στο χωριό μας. Να δείτε με το καλό. Και εμείς άμα είμαστε καλά, γιατί είμαι και μεγάλη γυναίκα, δεν είμαι μικρή. Και να δείτε όποτε θέλετε, η πόρτα ανοιχτή είναι. Και έχω δύο παιδιά παντρεμένα, έχω δισέγγωνα. We'll be right back.
πω δύο λόγια για το μοναστήρι. Το μοναστήρι βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικόνα. Το υψόμετρο είναι 340 μέτρα. Το μοναστήρι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ παλιό, είναι του 11ου αιώνα με 13ου υπολογίζεται. Και έχει γίνει πολλά θαύματα. Έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα και πάνε να γίνει πάρα πολλά θαυματουργία. Είχαν βρεθεί δύο εικόνες όταν βρέθηκε η εκκλησία από ένα θαύμα που παρουσιάστηκε η Παναγία σε έναν χωρίτη εδώ και του είπε να έρθει να βρει, να σκάψει να γίνει η εκκλησία πάνω και το αγίασμα πάλι με θαυματουργικό τρόπο. Και ένα θαύμα που θα πρέπει να σημειώσουμε, είχε ένας ιερέας με την οικογένειά του, Ιανουάριο μήνα, να ανάψει τα κατιλάκια. Και μόλις πήγαν να τα ανάψουν, τα σπίτα δεν βρίσκαν, ήταν ενωτισμένα τα σπίτα και ο αναπτήρας δεν υπήρχε. Στενοχωρημένοι πήγαν, τα πάραν πάλι στη θέση τους και πήγαν να φύγουν και βλέπουν πριν να κλείσουν την πόρτα πάνω στο μανουάλι ένα μικρό κεράκι. Άλλο ένα θαύμα που είναι η Παναγία ολοζώντανη, όπως και η πίστη μας είναι ολοζώντανη, δείχνει ότι είναι πολύ κοντά μας και ειδικότερα εδώ στο μοναστήρι της, το σκεπάζει και εύχομαι όλο τον κόσμο να σκεπάζει, να περιφρούργει και να μας προστατεύει. Oh.
Siento el tiempo tan vacío, no puedo volver a
παλαιό λεωτρεβείο του χωριού μας. Αυτό θεμελιώθηκε επί Τουρκοκρατίας από τους Καρβανούς. Τον προηγούμενο αιώνα λειτουργήσε σαν παραδοσιακό λεωτρεβείο και αυτή τη στιγμή αναπαύεται. Βρισκόμαστε στην είσοδο του χωριού, σε ένα όμορφο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο χτίστηκε περίπου στα τέλη του 1970 από τον τότε κοινοτάρχη του χωριού μας, Γεώργιο Στάθη. Ένα γραφικό εξοκλήσι με πολύ όμορφο προάβλιο χώρο. Ήθελα να σας πω δύο λόγια για το χωριό μας. Το νεοχώρι είναι χτισμένο στις πρόποδες του Ελικόνα, κατοικείται από 350 κατοίκους. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το χωριό μας για να γνωρίσει την αγάπη και τη φιλοξενία των κατοίκων και μερικά από τα αξιοθέατά μας. Το πιο ιστορικό κομμάτι του χωριού μας είναι η παλιά εκκλησία, η οποία βρίσκεται στην πλατεία. Αξίζει να την επισκεφτούμε για να δούμε τις τοιχογραφίες, τις αγιογραφίες και τους βανδαλισμούς που έκαναν οι Τούρκοι και βεβήλωσαν τις εικόνες μας. Πίσω ακριβώς βλέπουμε το χωριό μας, το οποίο στην είσοδο υπάρχει ο παλιός Αλευρόμυλος, ο Περμισσός ποταμός, ο οποίος κατά τη μυθολογία είχε καθρεφτιστεί στα νερά του και πήγε και ο Νάρκησος. Με την επίσκεψή σας στο χωριό, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, η οποία βρίσκεται στα πόδια του Ελικόνα, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, με υπέροχο προάβλιο χώρο και το αγίασμα στην είσοδο. Το χωριό μας είναι πέρασμα για τις παραλίες του Κορινθιακού και μπορεί ο περαστικός ή ο κάθε επισκέπτης να επισκεφτεί τις ταβέρνες, τις καφετέρια του χωριού μας. Σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε.